Πάμε για την εξής ενέση φορμίας. Έχει δοθεί εκκίνηση. Καλή εκκίνηση έχει Κιλκής που θέλει να οδηγήσει από την αρχή. Προσπαθεί στην ιστορική ως αποστολή να βελτιώσει τη θέση του, όμως ο Δερβέναγας είναι αυτός που βελτιώνει την θέση του. Πιο πίσω και ο Χρυσόστομος, Μπουλστρόουτ με την Κιλκής μπροστά. Προσπαθεί ο Δερβέναγας να είναι κοντά στην εσωτερική, αλλά και ο Σεραποστόλης τώρα που θέλει και αυτός να βελτιώσει τη θέση του. Πιο πίσω είναι ο Χρυσόστομος, ακόμη πιο πίσω είναι ο Μπουλστρόουτ στο 800. Πρωτοπορία Κιλκής βρίσκει το διάδρομο ο Σεραποστόλης και θέλει να περάσει δεύτερος. Ο Δερβέναγας είναι τρίτος. Χρυσόστομος ακόμη πιο πίσω προσπαθεί η Μαρισέλ με τον Όρτες τώρα να προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του. Κοντά στο 500, Κιλκής πάντα μπροστά. Ο Σεραποστόλης είναι στα δύο μήκη όπως και ο Δερβέναγας. Πιο πίσω τώρα ο Όρτες αρχίζει καλό ανέβασμα με την Κιλκής πάντα να κρατά την πρωτοπορία. Τέσσερα μήκη τώρα από τον Δερβέναγα, τον Σεραποστόλη και τον Όρτες. Η Κιλκής μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία. Πέντε μήκη από τα υπόλοιπα άλογα εκ των οποίων προσπαθεί ο Δερβέναγας και ο Όρτες. Ο Σεραποστόλης φέρεται στο σημείο αυτό να μην έχει δυνάμει η Κιλκής. Είναι υπτάμενη. Είναι 7-8 μήκη από τον Όρτενς και τον Δερβέναγα. Κιλκής 7-8 μήκη. Όρτενς τώρα περνά καθαρά στη δεύτερη θέση. Όμως η Κιλκής είναι πραγματικά υπτάμενη. Θα κερδίσει δια περιπάτου ο Όρτενς, ο Δερβέναγας. Πιο πίσω υπάρχει φωτο φίνιση. Είναι και η Σαβάν Νάταλ. Είναι και ο Σεραποστόλης και η Μαρισέλ. Τυπωσιακή εμφάνιση και νίκη για την Κιλκής. Βλέπω τα τελευταία μέτρα. Παναγιώτης Δημητσάνης απλά κοιτάει πίσω. Κερδίζει πανεύκολα την νίκη. Όρτενς, Δερβέναγας πίσω. Υπάρχει φωτο φίνιση. Είναι ο Σεραποστόλης. Είναι και η Μαρισέλα Λάκη στην εσωτερική και η Σαβάν Νάταλη.